πιέσεις ως προς την ανάγκη διαμόρφωσης στο συντομότερο μιας ολοκληρωμένης εικόνας γύρω από τις κύριες τουριστικές μας αγορές, όπως η αγγλική και η ρωσική, ασκούν αρμόδιοι φορείς του τουρισμού προς τους ειδικούς, οι οποίοι αύριο θα συναντηθούν εκ νέου με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το στίχημα που τίθεται, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Τουρισμού, η εκ των προτέρων καταγραφή όλων των δεδομένων και ενδείξεων, με σκοπό την ενημέρωση ξένων τουριστικών πρακτόρων και αεροπορικών εταιριών. Σε καμία περίπτωση το Υφυπουργείο δεν βάζει τον τουρισμό πάνω από τη δημόσια υγεία και αυτό το ξεκαθαρίσαμε από την αρχή. Από την άλλη, θέλουμε απλά να μας δοθεί μία ένδειξη σε πόσες εβδομάδες από σήμερα μπορούμε ρεαλιστικά να αναμένουμε ότι κάποιες αγορές δύναται να ανοίξουν. Βασική προϋπόθεση, σημείωσε ο Υφυπουργός Τουρισμού, ο οποίος αύριο θα λάβει επίσης μέρος στη σύσκεψη στο Προεδρικό, η θετική πορεία της επιδημιολογικής κατάστασης των χωρών αυτών. Την ίδια ώρα, ο καθηγητής Πέτρος Καραγιάννης εκφράζει την άποψη ότι είναι επικίνδυνο αυτή τη στιγμή η Κύπρος να δεχθεί τουρίστες από τη Μεγάλη Βρετανία. Ούτε χάρες θα ζητήσουμε, ούτε να ανοίξουν αγορές γάμμα σήμερα, όχι. Απλά θα θέσουμε ενώπιον τους αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα ο τουρισμός μας και είναι ουσιαστικά ένα θέμα οργανωτικό. Διότι το εβδομάδα με εβδομάδα δεν είναι κάτι το οποίο βοηθά στον προγραμματισμό είτε το δικό μας είτε των εταίρων μας στο εξωτερικό. Εγώ θεωρώ ότι μετά την χαλάρωση ενός μεγάλου μέτρου μέτρων περιοριστικών που είχε επιβάλει η αγγλική κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα, πρέπει να δοθούν τουλάχιστον 2 εβδομάδες επιτήρησης της χαλάρωσης αυτής για να δούμε προς τα που πάει η επιδημιολογική εικόνα της Βρετανίας. Για υποτιθέμενες εκπτώσεις από πλευράς ξενοδοχείων έκανε στο μεταξύ λόγο ο Δήμαρχος Πάφου, ο οποίος νωρίτερα είχε δεχθεί στο γραφείο του τον Υφυπουργό Τουρισμού. Δεχόμαστε καταγγελίες και νομίζω ότι αυτό το πράγμα διασταυρώνεται πλέον, ότι οι υποτιθέμενες εκπτώσεις που θα έδιναν οι ξενοδόχοι που θα άνοιγαν είναι από ελάχιστες ως ανύπαρκτες. Ό,τι τιμές και να υπάρχουν στο διαδίκτυο, είμαι βέβαιος ότι σε κατευθείαν επικοινωνία με ξενοδοχεία ή τουριστικά καταλήμματα υπάρχουν καλύτερες τιμές. Υπέδειξε ακόμη ότι η καμπάνια για τον εγχώριο τουρισμό τρέχει, ενώ σύντομα θα υπάρξει ενημέρωση για το πρόγραμμα του Συνδέσμου Τουριστικών Πρακτόρων.